Να πάμε τώρα στην παρουσίαση των εμβολιασμών. Πώς κινούνται η εμβολιαστική διαδικασία, πώς κινείται η εμβολιαστική διαδικασία σε επίπεδο Ελλάδας και σε επίπεδο Κρήτης και ακολουθεί σχετική ζωντανή σύνδεση. Βάλια. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με το εμβολιαστικό λοιπόν κύμα. Είναι ένα κύμα το οποίο προσπαθεί όσο μπορεί να επαναφέρει, να έχει συνεχώς την επικαιρότητα η κυβέρνηση. Ναι. 18.520.933 οι εμβολιασμοί συνολικά σε επίπεδο χώρας, εκ των οποίων ολοκληρωμένοι εννοούμε με δύο δόσεις, 7.190.000 πολίτες 400 και με την αναμνηστική δόση, με την πρόσθετη τρίτη δόση, 4.403.303 πολίτες. Πάμε να δούμε τι γίνεται λοιπόν στην Κρήτη. Συνολικά 1.105.033 οι εμβολιασμοί. Στο Ηράκλειο 527.203 εμβολιασμοί συνολικά. Με δύο δόσεις 203.000 πολίτες 443, με τρεις δόσεις 128.563. Στα Χανιά 286.654 εμβολιασμοί, με δύο δόσεις 114.056 πολίτες, με τρεις δόσεις 60.546 πολίτες. 141.806 εμβολιασμοί συνολικά, με δύο δόσεις 56.597 και με την αναμνηστική δόση 31.899 πολίτες. Και τελειώνουμε με το Λασίθι, 149.370 συνολικά οι εμβολιασμοί και οι ολοκληρωμένοι 61.227, με την τρίτη δόση 34.748. Και συνεχίζουμε, Βάλια, με τον κύριο. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να δούμε λοιπόν, να συνεχίσουμε με τον γραμματέα λοιπόν της Πανελλήνιας Ένωσης των Πνευμονολόγων, τον κύριο Παναγιώτη Μπόγλου, ο οποίος και έχει να μας αναφέρει σημαντικά στοιχεία αναφορικά με το πώς κινείται πλέον η κατάσταση στη χώρα μας. Ναι. Είδαμε ότι σήμερα ανακοινώθηκαν πάνω από 20.000 κρούσματα. Μπορούμε να μιλάμε ότι αρχίζει λίγο να αλλάζουν τα δεδομένα. Μία οριακή αποκλιμάκωση στο μέτωπο των κρουσμάτων σε ημερήσια βάση. Από την άλλη, αυτό το οποίο λέμε από την αρχή της εκπομπής, υπάρχει πίεση σε δομές υγείας, υπάρχει πίεση και σε επίπεδο περιφέρειας. Και στα νοσοκομεία, είδαμε και την... Και στα νοσοκομεία. Mm-hmm. Βλέπουμε, Βάλια, εσύ αλίευσες την είδηση από το διοικητή Χανίων τη Δευτέρα ότι μεταφέρονται ασθενείς σε άλλα νοσοκομεία της Κρήτης από το νοσοκομείο Χανίων. Πάμε λοιπόν στον κύριο Παναγιώτη Μπόγλου, Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ένωσης Πνευμονολόγων. Γιατρέ, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα. Η σταδιακή και καθημερινή, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ, χαρά μας, αυτή η καθημερινή οριακή εστοπτώση των κρουσμάτων μπορεί να χαρακτηριστεί κατά κάποιο τρόπο και ως η αρχή του τέλους για αυτό το κύμα της Όμικρον? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που ακούω και εγώ συνήθως τώρα για που μιλάνε ο κόσμος για πτώση κρουσμάτων, πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, γιατί δεν ξέρουμε πώς ερμηνεύεται αυτή η πτώση των κρουσμάτων. Σενάρια. Ένα πολύ πιθανό σενάριο είναι, προσοχή, επειδή οι περισσότεροι που κολλάνε είναι εμβολιασμένοι, δηλαδή έχουν κάνει 2-3 εμβόλια, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού είναι εμβολιασμένο πλέον. Οπότε μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί και όταν είναι ασυμπτωματικοί δεν καταφέρουν στη διενέργεια εργαστηριακών τεστ, εργαστηριακών δοκιμασιών για να ανιχνευτεί ο ιός. Οπότε ουσιαστικά δεν είναι ανιχνεύσιμο το ποσοστό αυτό. Οπότε μήπως είναι πλασματικό, μήπως είναι πλασματική αυτή η πτώση των κρουσμάτων, διαρωτώ με εγώ. Το δεύτερο σενάριο, αν θεωρήσουμε αυτό σαν πρώτο και πολύ βασικό, το δεύτερο σενάριο είναι ότι τα περισσότερα κρούσματα που ήταν 50-60 χιλιάδες κρούσματα κάποια στιγμή ήταν αμέσως μετά τις γιορτές. Όπου έγιναν μετακινήσεις των πολιτών, ήταν για να γιορτάσουν με τα οικεία πρόσωπά τους από περιφέρεια σε περιφέρεια, από νομό σε νομό ή στο εξωτερικό. Οπότε υπήρχε μια πληθώρα θετικών κρούσματων, η οποία μετά εξανεμίστηκε σιγά σιγά. Οπότε, γιατρέ, το δικό σας συμπέρασμα ποιο είναι? Το δικό μου συμπέρασμα, αν θέλετε, είναι ότι η πρώτη εκδοχή, ότι εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο πλασματική εικόνα αυτή με τα κρούσματα, ότι ουσιαστικά είναι παραπάνω τα κρούσματα, απλά δεν ανιχνεύονται, γιατί δεν καταφεύγουν, επειδή είναι ασυμπτωματικά τα κρούσματα αυτά, δεν καταφεύγουν προς διενέργεια των εργαστηριακών δοκιμασιών. Δεν δηλαδή, έχω δεν κάποιο σύμπτωμα, δεν μπαίνω στη διαδικασία ελέγχου, ούτε για ένα rapid test, αυτό μας λέτε. Ακριβώς, είναι λάθος. Εδώ δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να κινηθούμε, με την άποψη ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε υποχρεωτικά τη διενέργεια rapid test ή self-test σε όλο τον πληθυσμό, ώστε να έχουμε μια καλύτερη επιδημιολογική εικόνα.
Μάλιστα. Σας αγχώνει το γεγονός ότι καθημερινά μιλάμε για όλο ένα και περισσότερα κρούσματα και σε πιο μικρές πλέον ηλικίες και βλέπουμε και βρέφη και βλέπουμε και μικρά παιδιά να νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Ακριβώς αυτά τα κρούσματα, η διασπορά παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στις μικρές ηλικίες. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να είμαστε ούτε υπεραισιόδοξοι, αλλά ούτε και τρομολάγνοι. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δηλαδή, τι σημαίνει ο ρεαλισμός? Όταν έχουμε 20.000 κρούσματα κάθε μέρα περίπου, 18 με 22.000 κρούσματα, τα οποία ουσιαστικά είναι παραπάνω, κατά την άποψή μου, είναι 30 με 35.000 κρούσματα, τα οποία δεν είναι ενηχνεύσιμα, είναι λογικό ότι καθημερινά με τόσες χιλιάδες κρούσματα θα αυξηθεί και το πληθυσμιακό όριο αυτών που καταφέρουν στο νοσοκομείο. Δηλαδή, θα αυξηθεί και η νοσηλεία στα παιδιά, θα αυξηθεί και η νοσηλεία σε μεγάλες ηλικίες, διότι είναι πάμπολα τα κρούσματα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να, επίσης να τηρήσουμε υπόψη μας ότι μιλάμε για τη μετάλλαξη όμικρον, η οποία έχει μεγάλη λιμογονικότητα, αλλά δεν έχει λιμοτοξικότητα. Λιμογονικότητα σημαίνει δηλαδή ότι έχει μεγάλη μεταδοτικότητα, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, και η λιμοτοξικότητά της είναι μειωμένη. Δηλαδή δεν προκαλεί πολλές διασωληνώσεις ή και θανάτους. Διότι επισημαίνω ότι ακόμα οι διασωληνωμένοι, ακόμα και σήμερα που ανακοίνωσε ο ΔΙΤΑ, οι άνθρωποι που είναι διασωληνωμένοι στους 680. Και βρισκόμαστε στο όριο των 630 με 680 ατόμων κάθε μέρα εδώ και αρκετές εβδομάδες. Ενώ τα κρούσματα είναι μόνιμα γύρω στις 20 με 30.000 και σας λέω, είναι πλασματικό το νούμερο. Μάλιστα. Οπότε αυτές οι εκτιμήσεις, γιατρέ, αυτές οι εκτιμήσεις, οι προβλέψεις που έχουν ως επίκεντρο την επιστροφή σε μια κανονικότητα περί τα μέσα, περί τα τέλη του Μάρτη, φαντάζομαι και υποθέτω δεν σας βρίσκουν σύμφωνο σε καμία περίπτωση. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εξαρτάται τι εννοούμε, δηλαδή η κανονικότητα. Πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι σε μια νέα κανονικότητα. Πώς αντιμετωπίσουμε δηλαδή τον κορονοϊό από εδώ και πέρα. Θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι και οι πολίτες αλλά και οι υγειονομικοί να προσαρμοστούμε στη νέα κανονικότητα. Η νέα κανονικότητα που δημιουργείται είναι ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι απίθανο να επέλθει μια νέα κανονικότητα, μια κανονική πορεία. Στα τέλη Μαρτίου. Εάν θεωρούμε σαν κανονική πορεία ότι θα αποκτήσουμε τις ζωές μας όπως πριν από τον κορονοϊό, στα μέσα με τέλη Μαρτίου, εγώ νομίζω ότι αυτό δεν είναι εφικτό στα μέσα με τέλη Μαρτίου. Θεωρώ ότι θα γίνει μετά από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε και να ζούμε με τον κορονοϊό σημαίνει να τηρούμε τα μέτρα προστασίας, τα οποία είναι τα γνωστά μέτρα που φωνάζουμε συνέχεια. Τήρηση κοινωνικών αποστάσεων, μάσκες, γάντια, προσωπική υγιεινή κτλ. Να εμβολιαστούμε όσο το δυνατόν περισσότεροι, αν όχι όλοι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι όλος ο πληθυσμός θα πρέπει να εμβολιαστεί και είμαι και υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού κιόλας. Και θεωρώ ότι σε λίγο θα μπουν και στη φαρέτρα του γιατρού και τα υπόλοιπα. Πάντως, είδαμε και παρουσιάσαμε και προηγουμένως στοιχεία με τους εμβολιασμούς. Υπάρχουν, συνεχώς γίνονται εμβολιασμοί. Την ίδια ώρα όμως έχουμε μια σταθερή σημαντικό αριθμό κρούσματων και φυσικά μεγάλο αριθμό διασωληνωμένων αλλά και ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους. Ναι, σωστό. Αν θέλετε μια εξήγηση γι' αυτό, είναι ότι όταν λέμε ότι εμβολιαζόμαστε, πρέπει να. Εδώ ίσως δεν έχει γίνει κατανοητό σωστά. Το εμβόλιο δεν σημαίνει ότι εγώ δεν θα κολλήσω τον ιό. Σημαίνει ότι έχω πολύ λιγότερες πιθανότητες να κολλήσω τον ιό, πολύ, ακόμα μικρότερες πιθανότητες να τον μεταδώσω στους οικείους μου και φυσικά προστατεύουμε γιατί δεν θα οδηγηθώ σε διασωληνώσεις, δεν θα οδηγηθώ στη ΜΕΘ, δεν θα κινδυνεύσει η ζωή μου. Αυτό κάνει το εμβόλιο, κατά κύριο λόγο. Έτσι. Τώρα, εάν εγώ είμαι εμβολιασμένος. Και οι οικοί μου είναι εμβολιασμένοι, αλλά φοράνε και τις μάσκες υψηλής προστασίας, τότε το ποσοστό μεταδοτικότητας πέφτει ακόμα παραπάνω. Αυτό είναι το θέμα της ατομικής ευθύνης που λέμε στον κόσμο. Δηλαδή, ο εμβολιασμός δεν σημαίνει ότι εμβολιάζομαι και θα πετάξω σωστά, τις μάσκες. Σε καμία όσον περίπτωση, αφορά, ούτε ότι θα συμμετέχω σε πάρτι. Όσον αφορά τους θανάτους, ναι, πρέπει να έχουμε υπόψη μας για τους θανάτους. Ότι η Ελλάδα γενικά έχει ένα γυρασμένο πληθυσμό, έτσι, όπως και όλη η Ευρώπη. Αλλά κυρίως η Ελλάδα έχει έναν από τους μεγαλύτερους ποσοστιαία γυρασμένους πληθυσμούς στην Ευρώπη. Οπότε είναι λογικό ότι όσο πιο μεγάλη είναι η ηλικία, τόσο πιο συχνά τα συνοδά νοσήματα, τόσο πιο συχνές οι επιπλοκές. Γιατρέ, θα ήθελα λίγο να ολοκληρώσουμε με την εξής ερώτηση και με ένα τελείως διαφορετικό θέμα που αφορά κάποια τραγικά συμβάντα τα οποία έχουν σημειωθεί και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης.
με θανάτους συνανθρώπων μας που προήλθαν από την χρήση μαγκαλιών και σόμπας. Τι πρέπει να προσέξουμε, πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η επαφή μας με αυτά τα είδη, τις εναλλακτικές μορφές θέρμανσης? Ναι, οι εναλλακτικές μορφές θέρμανσης πάντα, εμείς σαν πνευμονολόγοι, έχουμε κρούσει τον κονδύλωνα του κινδύνου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όταν μιλάμε για αυτού του είδους τις σόμπες, τα μαγκάλια που λέτε και εσείς, ναι, κλπ, αυτά παράγουν διοξείδιο του άνθρακα. Έτσι. Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι πάρα πολύ. Πρόκειται από την ατελή καύση. Και όταν έχουμε αυξημένες ποσότητες από αυτό το βιοχημικό μόρευμα, αυτό το στοιχείο, αυτό προσβάλλει είτε το αναπνευστικό σύστημα, είτε πρόημα, είτε όψιμα. Προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολλούς κινδύνους όσον αφορά τις χρόνιες, τα χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, όπως είναι η χρόνια αποφυτική πνευμονοπάθεια, το άσθημα, προκαλεί δύσπνοια, αίσθημα δυσφορίας. Τώρα, πώς μπορούμε να προστατευτούμε, λέτε εσείς? Ο τρόπος προστασίας είναι ένας, να καταφύγουμε σε διαφορετικές μορφές θερμότητας. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Και φυσικά προσοχή πάρα πολύ μεγάλη, διότι οι θάνατοι στην Ελλάδα και στην Κρήτη, όπως βλέπετε, ναι, αλλά ναι, γενικά σε όλη την ελληνική επικράτεια, έχουν αυξηθεί τώρα τελευταία, λόγω οικονομικών παραγόντων, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια. Ο κόσμος καταφέρει σε εναλλακτικές πηγές θερμότητας, οι οποίες όμως είναι επιδήμης και βιβλαβής και μπορεί να προκαλέσουν μέχρι και έφραγμα του μυοκαρδίου, έτσι, θεωρώ, εκτός από εθνίδιο θάνατο. Ανάλογα με τα PPM, τα μέρη του δισεκατομμυρίου, στα οποία είναι εκτεθειμένο το άτομο. Δηλαδή, όσο πιο συχνά και όσο πιο πολύ καίει και αυτές τις εναλλακτικές μορφές θερμότητας, τόσο πιο ιδιαίτερη προσοχή. Μάλιστα. Γιατρέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά.